Υπό την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, χιλιάδες Έλληνες, κρατώντας σημαίες, συνόδευσαν τον Κωνσταντίνο Κατσίφα στην τελευταία του κατοικία. Κατσίφα, ζεις, εσύ μας οδηγείς! Η σωρός στέθηκε στην κεφαλή της νεκρικής πομπής με την οικογένεια του 35χρονου Κατσίφα να ακολουθεί το παιδί της στην τελευταία διαδρομή του στους Βουλιαράτες με προορισμό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου που εψάλλει νεκρόσημος ακολουθία. Για αυτή τη σημαία έγιναν όλα. Αποχαιρετούμε ένα νέο της Βορείου Ήπειρου, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να μπορούν οι Έλληνες εδώ να συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα να σηκώνουν την ελληνική σημαία. Από νωρίς το πρωί, φίλοι και συγγενείς έσπευσαν να συλληπιθούν τη μαυροφορεμένη οικογένεια, ενώ με λεωφορεία περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έφτασαν στους Βουλιαράτες για να πούν το τελευταίο αντίο στον Κωνσταντίνο. Ιερό καθήκον και επιβεβλημένο να έρθω να μερολογήσουμε το λεβέντι μας, τον Κώστα τον Κατσίφα που τόσο προώρα χάθηκε. Στα ελληνοαλβανικά σύνορα τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια και οι έλεγχοι εξονυχιστικοί. Οι αλβανικές αρχές πραγματοποιούσαν σωματικούς και όχι μόνο ελέγχους, ψάχνοντας ακόμη και τις μηχανές των αυτοκινήτων. Στο μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς προχώρησαν σε προσωρινή σύλληψη 4 Ελλήνων με την κατηγορία της υποκίνησης εθνικιστικού και θρησκευτικού μίσους. Κυρίες και κύριοι, δείτε, σε πολύ λίγο ρήμασαν οι συνθήκες για τολμηρά.